να φύγουν από το Ντουμπάι, αφού η οικονομία συρρυκνώθηκε προσωρινά, έδωσε όμως την ευκαιρία σε άλλους να στρέψουν το βλέμμα τους σε αυτήν την αγορά. Ο Χάρης Ιαννίδης είναι διοργανωτής εκδηλώσεων αλλά και σύμβουλος δημοσίων σχέσεων. Με τα πάντα στην Ελλάδα να έχουν παγώσει αυτή την εποχή λόγω των μέτρων, άνοιξε τα φτερά του στο Εμμυράτο, όπου πλέον όλα λειτουργούν κανονικά. Χάρη, τι κάνεις εδώ στο Ντουμπάι? Ήρθα ξανά και ξανά. Ήρθα μια πρώτη φορά το Δεκέμβριο, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και από τότε μέχρι και τώρα έχω σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες είμαι εδώ. Τι κάνεις εδώ είναι το θέμα? Ξεκίνησα με τον Βασίλη τον Τζελιχρήστο. Είχαμε έρθει για το event των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μου το είχε προτείνει, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί με στην ομάδα PR του. Όταν το προτείναν από τον Άμος να είναι στο event στο New Year's Eve, που μου πρότεινε ότι θα ήθελε όλο αυτό το πράγμα να το κάνω, να το εξωτερικεύσω και λίγο και να κάνω ένα support και στους Έλληνες που είχαν έρθει εδώ πέρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων με ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου στα πλαίσια του Made in Mykonos, όλες τις παγκόσμιες περιοδίες που κάνει. Και επειδή και ένας εκ των ιδιοκτητών του Νάμος είναι προσωπικός φίλος και συνεργαζόμαστε, ήρθα και κάτσα σχεδόν 25 μέρες και ήταν και αυτό ίσως λίγο μια αρχή για μένα να μπορέσω να εγκληματιστώ με την καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ντουμπάι, που είναι τελείως διαφορετική με όλο αυτό που είδα πριν 10-15 χρόνια που είχα ξανάρθει. Στις εκδηλώσεις εδώ περνάνε ονόματα τα οποία μπορεί να περνάει δίπλα σου κάποιος και να μην καταλαβαίνεις ποιος είναι. Ακριβώς. Αλλά είναι. Μπορεί να είναι ο τάδε δισεκατομμυριούχος, έτσι. Ακριβώς. Ή ο τάδε εξαιρετικά πάρα πολύ γνωστός άνθρωπος στον πλανήτη. Ακριβώς. Ο οποίος θα είναι ανάμεσα σε όλους και θα τον καταλαβαίνεις. Γι' αυτό συνήθως σε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό που παίζει εδώ πέρα πάρα πολύ είναι το direct booking. Δηλαδή θα κλείσουν τον star από το εξωτερικό και θα επικεντρωθούν γύρω από αυτό το πράγμα. Θα κλείσουν το super model από το εξωτερικό, θα κλείσουν τον ηθοποιό. Δεν βασίζονται τόσο πολύ σε αυτήν την. Το πιο τοπικίστικο που γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Που εμείς, ας πούμε, την εγχώρια showbiz για μας είναι πολύ πιο σημαντική από τους ανθρώπους του εξωτερικού. Έτσι. Για παράδειγμα, ένα εξώφυλλο στην Ελλάδα με έναν ξένο star δεν θα πουλήσει πιο πολύ από με έναν εγχώριο. Τους ενδιαφέρει πιο πολύ το εγχώριο στην Ελλάδα. Εδώ πέρα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το international. Γιατί είναι και ένα international μέρος. Σου είπα τώρα κάποιες διαφορές που έχω εντοπίσει εγώ. Για να κλείσουμε τώρα, εσύ ένας άνθρωπος επικοινωνίας, ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς να προσεγγίζεις έναν Έλληνα, ξέρεις πολύ καλά πώς να προσεγγίζεις έναν Ευρωπαίο, έναν Άραβα. Πώς τον προσεγγίζεις? Και το λέω γιατί είναι πιο δύσκολοι άνθρωποι στο κομμάτι του να σου ανοιχθούν, να φωτογραφηθούν, να προβάλλουν τον εαυτό τους, όπως είπες, και τη ζωή τους. Πώς προσεγγίζεις αυτούς τους ανθρώπους? Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι των άκρων. Μπορεί να φανούν ότι είναι πάρα πολύ γαλαντόμοι, πάρα πολύ large, πάρα πολύ, να μην τους νοιάξει, ας πούμε, κάποια λεπτομέρεια. Και μπορεί, αν δουν ότι πας, ας πούμε, αυτό που λέμε στην Ελλάδα να τους φας, να σε κόψουν, δεν υπάρχει κανένα συναισθηματισμός. Πιστεύω ότι όταν εντοπίζεις κάποιον με ειλικρίνεια και με τιμιότητα, αυτό κάποια στιγμή αναγνωρίζεται. Όμως εδώ πέρα ευτυχώς τα πολύ μεγάλα πόστα και στα ξενοδοχεία και στις εταιρείες δεν έχεις να κάνεις πάντα μόνο με Άραβες. Έχεις να κάνεις και με πολλούς Ευρωπαίους και έτσι το culture είναι πολύ πιο κοντά και μπορείς να συνεννοηθείς. Ο πληθυσμός εδώ είναι Βεδουίνοι. Αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις.